Θα παρακαλούσα τώρα τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, τον Πίτερ Δρουσιώτη, να απευθύνει χαιρετισμό. Πίτερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Μακαριότατε, θεοφιλέστατε, θεοφιλέστατοι, εξοχότατε υπουργέ της Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλε είπατε αρμοστή, έντιμε εκπρόσωπε του πρέσβη της Ελλάδος, φίλοι ευρωβουλευτή Μαρίνα Γιαννακουδάκης, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και εκλογές την άλλη εβδομάδα, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτές τις εκλογές. Φίλοι δημοτικοί σύμβουλοι, φίλοι πρόεδροι και αξιωματούχοι της ΠΟΜΑΚ, των ελληνοορθοδόξων κοινοτήτων, των σωματείων, οργανώσεων και παρακτημάτων των πολιτικών κομμάτων και εκκλησιαστικών κοινοτήτων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Μακαριότατε, επικαλούμενοι της ευλογίας σας, σας καλωσορίζουμε στην μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, το Λονδίνο, που φιλοξενεί περισσότερους από 250.000 Κύπριους. Χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεστε απόψε μαζί μας, μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα, σε αυτό το δείπνο προς τιμή σας, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των 40 χρόνων από την ίδρυση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας. 40 χρόνων αγώνων και προσφοράς στην Κύπρο και στην Ομογένεια. Ένα δείπνο το οποίο έχουμε οργανώσει σε συνεργασία με τις ελληνοορθόδοξες κοινότητες εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι πραγματικά τιμή και προνόμιο μας, μακαριότατε, που σας έχουμε φέτος μαζί μας, ένα χρόνο ορόσημο για την Ομοσπονδία και για την παροικία μας. Μακαριότατε, επιθυμώ να σας εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας για την Ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις άψογες φιλικές και διαχρονικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Εκκλησίας της Κύπρου και της Ομογένειας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπός μας δεν βρίσκεται μαζί μας απόψε λόγω άλλων υποχρεώσεων, θέλω, αν και απουσιάζεται, να ευχαριστήσω και αυτόν θερμά, διότι είναι ένας ακούραστος ιεράρχης, ο οποίος επιτελεί ένα πλούσιο και πολυσχηδές έργο εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για δεκαετίες τώρα. Μακαριότατε, σας εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις ακούραστες προσπάθειές σας για την διάσωση της θρησκευτικής και πολιτιστική μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα και ειδικά στην αναστήλωση του μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα, που αποτελεί σύμβολο αγώνα κατά της τουρκικής κατοχής. Οι αγώνες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της πολιτικής ηγεσίας στην Κύπρο και του προκαθημένου της Εκκλησίας μας και οι αγώνες του κυπριακού λαού είναι και δικοί μας αγώνες. Οι βασικοί στόχοι της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας συνάδουν με τους στόχους της κυβέρνησης της Κύπρου. Σήμερα βιώνουμε μια καθοριστική περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με την Κύπρο και την Ελλάδα να περνούν δύσκολες μέρες. Ταυτόχρονα, η Κύπρος αντιμετωπίζει τις απειλές της Τουρκίας
στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Βιώνουμε πραγματικά μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων με το εθνικό θέμα της Κύπρου να εισέρχεται σε μια πολύ κρίσιμη και αποφασιστική καμπή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται επίγνωση της ιστορικής κρισιμότητας των στιγμών, συνέστηση πολιτικής, συνέστηση της κορυφαίας ιστορικής ευθύνης ολόκληρης της πολιτικής ηγεσίας, ενότητα στρατηγικών στόχων και σκοπών και εθνική ομοψυχία στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. Την ίδια στιγμή πρέπει έξυπνα και ευέλικτα να απλώσουμε με ειλικρίνεια χέρι φιλίας και συνεργασίας προς όλους εκείνους τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, οι οποίοι αγωνιούν καθημερινά για αυτή την ίδια την επιβίωσή τους στο νησί και απαιτούν την αποχώρηση της Τουρκίας από την Κύπρο. Δίκαιο αίτημά μας ήταν, είναι και παραμένει η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς νόμου στο νησί μας, η επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Όπως πολύ ορθά δήλωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην πρόσφατη απόφαση καταδίκης της Τουρκίας, το πέρασμα του χρόνου δεν διαγράφει τις αδικίες που διεπράχθησαν από την Τουρκία στην Κύπρο. Μακαριότατε, φιλεΐπατε αρμοστοί, θεοφιλέστατοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και ολόκληρη η Ομογένεια εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουμε πάντα όρθιοι και ενωμένοι επί των επάξεων. Με την βοήθεια και συνεργασία σας θα αυξήσουμε τις προσπάθειές μας εδώ στη Βρετανική Πρωτεύουσα για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη της Κύπρου μας. Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προβολή και προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και θα αγωνιζόμαστε για τον τερματισμό της κατοχής και του επικισμού, για την εξέβρεση δίκαιης λύσης του Κυπριακού, που θα επανενώνει την Κύπρο και το λαό μας και θα μετατρέψει το νησί σε σύμβολο ειρήνης, προόδου και ευημερίας. Μακαριότατε, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένας από τους άξονες της επίσκεψής σας αφορά την ευγενική πρωτοβουλία για την αναστήλωση του μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα. Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή η προσπάθεια έχει για μένα μια ιδιαίτερη σημασία, λόγω του ότι όταν ήμουν μικρός είχα ένα μικρό ατύχημα και έμεινα ημιπαράλυτος για μερικούς μήνες. Έτσι με έταξε η μητέρα μου να επισκεφθώ το μοναστήρι και να βοηθήσω τους μοναχούς για μερικές μέρες. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν έπραξα λόγω της εισβολής και κατοχής. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσω να ανταποκριθώ και ότι θα μπορέσω να εκπληρώσω την υποχρέωση προς τον Άγιο σε μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο. Τελειώνοντας, θέλω να κάνω θερμή έκκληση σε όλους τους εκπροσώπους και ευχαριστώ θερμά όλες τις οργανώσεις οι οποίες έχουν προσφέρει ήδη. Θέλω να κάνω θερμή έκκληση προς όλους εσάς. Είναι μια ιστορική μέρα απόψε και πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να προσφέρουμε
σε αυτό τον ιερό σκοπό. Έτσι σας παρακαλώ όλους να προσφέρετε απλόχερα για αυτό τον ιερό σκοπό, για αυτό το μεγάλο σύμβολο που ονομάζεται Απόστολος Ανδρέας, το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Πίτερ. Ελπίζω το τάμα της μάνας σου να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα σύντομα. Θα παρακαλούσα τώρα τον πρόεδρο των Ελληνοορθοδόξων Κοινοτήτων, Μάριο Μιναίδη, να απευθύνει χαιρετισμό. Μακαριότατε, θεοφιλέστατη, εξοχότατε κύριε Υπουργέ, εξοχότατε κύριε Ήπατε Αρμοστά, αξιότιμη κυρία Γιαννακουδάκη, σας εύχομαι και καλή επιτυχία στις εκλογές που θα γίνουν σύντομα στις 22 Μαΐου. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από Δήμων Κυπρίων, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, αξιότιμα μέλη των διπλωματικών και εκπαιδευτικών αποστολών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι αγαπητοί φίλοι. Είναι με μεγάλη χαρά που υποδεχόμεθα τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κύριο Χρυσόστομο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδιαίτερα στο Λονδίνο. Είναι τιμή μας που ευρίσκεται σήμερα μαζί μας σε αυτή την ωραία εκδήλωση, ο σκοπός της οποίας είναι ιερός. Πριν προχωρήσω, θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τις εκτελεστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας και του Συνδέσμου Ελληνοορθοδόξων Κοινοτήτων, τον πρόεδρο τον κύριο Δρουσότη, αλλά ιδιαίτερες ευχαριστίες στους συντονιστές της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Έλληνα και τον κύριο Ανδρέα Καραολή. Όπως γνωρίζετε, το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα χρειάζεται επιγόντως ευρείας κλίμακας εργασίες για την αναστήλωση και ανακαίνισή του. Η επίσκεψη του Μακαριωτάτου μας δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Είμαι πεπισμένος πως η ομογένεια του Λονδίνου δεν θα μείνει απαθής, αλλά θα είναι αρρωγός στην προσπάθεια αυτή και σε αυτό το θεάρεστο έργο. Το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα είναι ίσως το ιερότερο προσκύνημα στο νησί των Αγίων. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πρέπει να μείνει ζωντανή η παρουσία της ελληνοορθόδοξης πίστης στα κατεχόμενα χώματά μας, της ιδιαίτερης μας πατρίδας, είτε υπάρξει λύση είτε όχι. Το ρίγος και η συγκίνηση που περιβάλλει τον κάθε προσκυνητή όταν τελούνται ιερές λειτουργίες στο μοναστήρι του πρωτόκλητου μαθητού του Ιησού Χριστού είναι διάχυτα στα πρόσωπά τους. Ο Απόστολος Ανδρέας μας καλεί να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για τη συντήρηση του ναού του. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα ανταποκριθούμε αναλόγως των δυνατοτήτων μας. Κανείς δεν μας αναγκάζει να το πράξουμε, εκτός από την καρδιά μας, τη συνείδησή μας, την ευλάβειά μας προς τον Άγιο και την πίστη μας προς την Ορθοδοξία. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν και να έχει αίσιο τέλος η προσπάθεια αυτή προς δόξαν Θεού και με τις ηκεσίες του Αποστόλου Ανδρέα προσευχόμεθα ο Πανάγαθος να φέρει την ελευθερία στη μαρτυρική μας Κύπρο και σύντομα να σημάνουν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών μας και των μοναστηριών μας σε ολόκληρη την Κύπρο. Δώστε απλόχερα και ο Θεός θα μας ανταμείψει. Σας ευχαριστώ. Καλούσα τώρα τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Ο τίτλος είναι Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου. Το Πάσης Κύπρου έχει σημασία. Μακαριότατε, ο λόγος δικός σας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, κύριε Ήπατη Αρμοστά, θεοφιλέστατη, για να μην κάνω λάθος, νομίζω να μου επιτρέψετε να σταματήσω εδώ, να πω κυρίες και κύριοι από Δήμη. Προπολού ήθελα να επισκεφθώ την Μεγάλη Βρετανία,
για να σας δω από κοντά. Λόγω όμως των πολλών ασχολιών, γιατί είχα ένα όραμα για την Εκκλησία της Κύπρου και ένα όραμα για την Κύπρο μας και προσπαθούσα να υλοποιήσω τα προγράμματα που είχα κατά νου. Επειδή φέτος γιορτάζεται τα 40 χρόνια της Ομοσπονδίας, ήθελα να συνδυάσω την επίσκεψη αυτή και να γίνω μέτοχος της δικής σας χαράς, γιατί η ίδρυση της Εθνικής Ομοσπονδίας είναι βασίμαντο γεγονός, γιατί ξέρω ότι όλοι μας είμαστε Έλληνες και υπάρχει η φράση 10 Έλληνες, 11 κόμματα. Και επειδή η Ομοσπονδία είναι αυτή που σας έφερε τον ένα κοντά στον άλλον, ομόψυχοι αυτά τα 40 χρόνια αντιμετωπίζετε με επιτυχία τα διάφορα προβλήματα. Η Ομοσπονδία χρειαζόταν προπολών δεκαετιών, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Γι' αυτό τα θερμά μου συγχαρητήρια και πρέπει, όπως είπα και σε άλλες συγκεντρώσεις, όλοι οι απόδημοι μας να έχουν στραμμένα και νουν και καρδία προς την μικρή μας πατρίδα, η οποία δυστυχώς ως μοιόφυλε έχει πάρα πολλά προβλήματα και θέλει την βοήθεια όλων μας. Διέρευσαν περίπου 8 χρόνια από τότε που ανέλαβα επισήμως την διεύθυνση της Εκκλησίας μας. Ήθελα προπολών ετών την σύνοδο που μας είχαν καταργήσει οι Λατίνοι τον 12ο αιώνα, 13ο, να την επαναφέρομαι ξανά. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Εκκλησία της Κύπρου είχε 14 επισκοπές ή το πλήρης σύνοδος, και μία πλήρης σύνοδος αποτελείται από 12 Μητροπολίτες σύν των προκαθήμενων. Δόξα τω Θεώ, εμείς εκάναμε 17. Είμεθα υπερπλήρης σύνοδος. Και κάνοντας τις νέες Μητροπόλεις, η Αρχιεπισκοπή τες πρικοδότησε. Δεν εφανταζόμουν ποτέ ότι η πρικοδότηση που έκανα θα κατέρρε, γιατί θεωρούσαμε τις τράπεζες ως την πιο καλή επένδυση. Είχα όμως προνοήσει και έδωσα έναν μέρος των ξενοδοχείων της Αρχιεπισκοπής και έτσι οι νέες Μητροπόλεις ζουν με εκείνα που παίρνουν από τα ξενοδοχεία. Είχα έναν ποσό που επίστευα ότι το αρκετόν, γιατί οι Μητροπόλεις τώρα έχουν μικράνει. Τους είχα συμβουλεύσει ότι δεν χρειάζεται η κάθε νέα Μητρόπολης πέραν των 5 υπαλλήλων,
και είχα διευθετήσει να έχουν ένα εισόδημα του μισού εκατομμυρίου ευρώ η κάθε νέα μικρή Μητρόπολης. Οι 250.000 προήρχοντο από τα ξενοδοχεία, τα οποία ευτυχώς δεν έχουν πάθει καμιά ζημιά, και οι 250 από τις μετοχές της Τραπέζης Κύπρου και της Ελληνικής που είχα πρικοδοτήσει της Μητροπόλης. Το μισό εισόδημα το έχουν χάσει και έτσι υπεχρεώθη η Αρχιεπισκοπή να τους δώσει ακόμα μερικά ψίχουλα ούτως ώστε να μπορούν να περνούν απρόσκοπτα οι υπάλληλοι των νέων Μητροπόλεων. Πέραν των Μητροπόλεων, ίδρυσα έναν κεντρικό ταμείο μισθοδοσίες του κλήρου, που η Αρχιεπισκοπή του πρόσφερε γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Στο κεντρικό αυτών ταμείων προσφέρουν όλες οι ενορίες το κατά δύναμη και έχετε υπόψη ότι τα μικρά χωριά δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν ποτέ τον ιερέα τους. Διότι έχουμε πάρα πολλά χωριά στην Κύπρο των 100 κατοίκων, των 200, των 300 κατοίκων που είναι εντελώς αδύνατον να πληρώσουν ιερέα. Ήρθε αυτό το ταμείο αρρωγό στη μισοδοσία του ιερού κλήρου. Είχα κάνει την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα, είχα αυτά τα λεφτά και κατόπιν ίδρυσα το ταμείο αυτό. Παρόλο που το εισόδημα έχει εξαφανιστεί, προσπαθώ από τα άλλα εισοδήματα να κρατήσω αυτόν το ποσοστό, να το προσφέρω στο κεντρικό ταμείο και πιστεύω με τη χάρη του Θεού θα βοηθούμε των ιερών μας κλήρων. Ένα άλλο όραμα που είχα και δεν το υλοποίησα ακόμα είναι η θεολογική σχολή. Η κάθε εκκλησία, η κάθε τοπική εκκλησία οφείλει να έχει και την θεολογική της σχολή. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα και με την συνεργασία με τον νέο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κώσταν Καδί, που είναι άνθρωπος κοντά στην Εκκλησία, είναι ένας καλός συνεργάτης, πιστεύω ότι θα έχουμε την χαρά αφότερη επί εποχής μας και εμού και του κυρίου Υπουργού να εγκαινιάσουμε πολύ σύντομα και τη θεολογική μας σχολή. Επίσης, επιθυμώ να χτιστεί και ο νέος καθεδρικός ναός, γιατί ο Άγιος Ιωάννης δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον ως καθεδρικός ναός. Μπορεί να θεωρηθεί παρεκκλήση της Αρχιεπισκοπής και όχι καθεδρικός ναός. Αλλά εδώ δεν επηγόμεθα. Ας μείνουμε ακόμα μερικά χρόνια και μπορούν άλλοι ναοί να μας εξυπηρετούν όταν χρειάζεται μεγαλύτερος ναός για κάποιες τελετές. Ευρισκόμεθα τώρα και 2 χρόνια περίπου ενώπιον μιας τραγικής κατάστασης, μιας οικονομικής δυσχέρειας
που ξεκίνησε βέβαια από την Αμερική, ήρθε στην Ευρώπη και έφτασε και στην μικρή μας πατρίδα. Ίσως φταίγαμε κι εμείς, γιατί όλοι μας ζούσαμε με σφατάλες. Ευτυχώς υπάρχει μια παροιμία στον τόπο μας που λέει αλλά ας μην το πω αυτό. Θα πω ότι ο λαός μας ξέρει να ζει και με σπατάλες, αλλά ξέρει να ζει και με οικονομίες και με λίγα. Και θα συνηθίσει, θα μάθει ο λαός μας και με τα λίγα. Η Αρχιεπισκοπή συμπαρίσταται αυτήν τη στιγμή του μέρους εκείνου του λαού μας που δυστυχεί. Και όσοι ξέρετε από οικονομολόγους και από λογιστήρια που θέλουν πάντοτε να μας τροχιοδρομούν, έχω πει ότι δεν θα με τροχιοδρομήσει κανείς. Όσα χρειάζονται για να συμπαριστάμεθα σε αυτούς που πεινούν, και αυτήν τη στιγμή τα έξοδα είναι πέραν των 100.000 τον μήνα, το κονδύλι δεν θα μειωθεί, αλλά θα αυξάνεται. Επίσης, παιδιά φτωχά, αλλά είναι άριστα στην επίδοση που η Αρχιεπισκοπή έδιδεν αρκετές υποτροφίες, υπήρχαν περίπου 40 κληροδοτήματα που ήσαν βασισμένα κυρίως πάνω στην Τράπεζα Κύπρου, τα οποία και εξαφανίστησαν τώρα. Τα ανέλαβαν και αυτά η Αρχιεπισκοπή γιατί δεν έπρεπε τα παιδιά να μείνουν στο μέσον και να μην τελειώσουν τις σπουδές τους. Και έναν τρίτον κονδύλι είναι για τους ασθενείς μας. Δεν μπορεί κανείς να είναι άρρωστος, να πεθαίνει και η Εκκλησία να κοφεύει. Μου είναι εντελώς αδύνατο να το δεχθώ. Γι' αυτό αυτά τα τρία κονδύλια δεν πρόκειται να μειωθούν και αν δεν έχει η Αρχιεπισκοπή θα δανειζόμεθα και αν δεν μπορούμε να δανειστούμε θα μπορούμε να πουλούμε κάποιες περιουσίες, πρέπει να κρατηθούμε μέχρι να ανατείλουν καλύτερες ημέρες που πιστεύω ότι πολύ σύντομα εργαζόμεθα μαζί με την κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, είμεθα μικρή οικονομία και όπως εύκολα πάμε κάτω, εύκολα και ανεβαίνουμε και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει η άνοδος. Ήμουν και είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα απολαύσουμε και τις ημέρες της ανάπτυξης που όπως είπα έρχονται σύντομα. Τώρα ήθελα να μου επιτραπεί να πω και τον δεύτερο λόγο που ήρθα εδώ, που είναι η συντήρηση της Μονής του Αποστόλου Ανδρέου. Επιθυμούμε η Μονή το συντομότερο δυνατό να συντηρηθεί. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνον στη Μονή του Αποστόλου Ανδρέου. Θέλουμε όλα τα θρησκευτικά μας μνημεία που υπάρχουν στις κατεχόμενες περιοχές μας. Θέλουμε τη συντήρησή τους.
όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τα μνημεία μας, οι Τούρκοι θέλουν να τα εξαφανίσουν. Ό,τι ελληνικό και ό,τι θρησκευτικό υπάρχει στο Βορρά, θέλουν να το εξαφανίσουν για να μην φαίνεται η διέλευση των Ελλήνων χριστιανών από τα Άγια μέρη της πατρίδος μας. Τώρα και 2 έτη περίπου ευρισκόμεθα σε έναν διάλογο με τους εκπροσώπους τους θρησκευτικούς της τουρκοκυπριακής κοινότητας και ιδιαίτερα με τον Μουφτή. Εκεί που προσπαθούσε η Σουηδική Πρεσβεία να εισηγείται να συντηρηθεί έναν τέμενος στις ελεύθερες περιοχές και ένας ναός στις υποκατοχήν περιοχές, το έχω απορρίψει. Και είπα σε όλους τους παρισταμένους εκεί ότι η κυβέρνησή μας έχει συντηρήσει όλα τα τεμένη που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. Είπα στον Μουφτή ότι πολύ σύντομα θα σε ξεναγήσω και στην Πάφο και στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, φυσικά και στη Λευκοσία. Θα περιέλθουμε όλα τα τεμένη και εκεί που νομίζεις ότι δεν είναι καλά συντηρημένα, θα αναλάβει η Αρχιεπισκοπή να τα συντηρήσει. Είμαι εκ των προτέρων βέβαιος ότι όλα είναι κατά άριστον τρόπον συντηρημένα. Γι' αυτό είπα στον πρέσβη της Σουηδίας και στο Μουφτή και στους άλλους παρισταμένους του ΕΦΚΑΦ κλπ. Ότι το ίδιο θέλουμε και εμείς στις υποκατοχήν περιοχές μας. Εμείς δεν θέλουμε να μας διορθώσετε τα θρησκευτικά μας μνημεία. Θα τα διορθώσουμε εμείς ήδη. Έχουμε περίπου επιλέξει 35 μνημεία, τα οποία είναι μνημεία τεράστιας αξίας του 10ου αιώνος, 12ου μέχρι του 16ου αιώνος, τα οποία θέλουν φοβερή συντήρηση και μάλιστα και επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση. Εκείνα θα τα φτιάξουμε μέσω της Ευρώπης, με χρηματοδότηση της Ευρώπης, γιατί χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Ο λαός μας είναι πολύ καλός λαός, εκλεκτός λαός, αγαπά την Εκκλησία, αγαπά τα θρησκευτικά μνημεία του και είναι έτοιμοι όλοι να προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες. Έχω καταρτήσει σε όλα τα χωριά και σε όλες τις ενορίες των πόλεων των κατεχομένων εκκλησιαστικά συμβούλια και με την υπόσχεση ότι όσα υλικά χρειαστούν για την συντήρηση αυτών των μνημείων, των εκκλησιαστικών, θα τα προσφέρει η Ιερά Αρχιεπισκοπή. Το κάθε χωριό και η κάθε ενορία έχει και χτίστες,
έχει και ηλεκτρολόγους, έχει και πελεκάνους, έχει και ελαιοχρωματιστές και έχει όλων των ειδικοτήτων που μπορούμε να συντηρήσουμε έναν ναό. Γι' αυτό θα είμεθα έτοιμη. Τι ξύλα θέλει ο πελεκάνος για να κάνει τα πορτοπαράθυρα? Με πολύ χαρά θα τα προσφέρει η Αρχιεπισκοπή. Τι σύρματα και τι πρίζες θέλει ο ηλεκτρολόγος? Θα τα προσφέρει η Αρχιεπισκοπή. Εκείνος θα βάλει το μεροκάματό του. Τι θέλει ο ελαιοχρωματιστής κλπ. Πιστεύω ότι με την αγάπη που διακρίνει τους χριστιανούς μας και με λίγα λεφτά θα μπορούμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε 1-2 χρόνια, να συντηρήσουμε όλες τις εκκλησίες που ευρίσκονται στις υποκατοχήν περιοχές μας. Η φιλοσοφία που είχαν οι πολιτικοί να φτιάχνονται 2, 3, 4 εκκλησίες το χρόνο δεν μπορεί να ισχύσει, γιατί είναι τόσο πολλές που ήδη μερικές, και πιστεύω το γνωρίζετε, έχουν πέσει, άλλες είναι υποκατάρρευση και άλλες είναι στα χάλια τους. Γι' αυτό πρέπει πρακτικά να ενεργήσουμε. Έχω δώσει αυτό το μήνυμα σε όλους, το έχουν δεχθεί και αναμένουν την ώρα και τη στιγμή που θα μας επιτρέψουν για να μπούμε μέσα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Εδώ μπορούμε να πιέσουμε και πιστεύω την άλλη εβδομάδα που έρχεται ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ζήτησα από τον πρέσβη της τον ΗΠΑ μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης και της συνάντησης με τους πολιτικούς, η Εκκλησία επιθυμεί να δει τον κύριο Αντιπρόεδρο. Έχει κανονιστεί συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή. Θα καλέσω και τον Μουφτή και τον Αρμένη και τον Μαρονίτη και τον Λατίνο. Θα είμεθα όλοι εκεί και θα διεκδικήσουμε επιμόνως την επέμβαση της Αμερικής, ούτως ώστε να μας επιτραπεί η συντήρηση των εκκλησιών μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα εξαφανιστούν τα μνημεία μας εις το βορρά. Πρέπει να ενεργήσουμε πρακτικά. Γιατί οι πετρόκτιστες εκκλησίες όταν πέσουν δεν ξαναχτίζονται. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχουν οι μαστόροι εκείνοι που μπορούν να πελεκίσουν τις αψίδες και λοιπά και να τις χτίσουν. Δεύτερο, το κόστος θα είναι απαγορευτικό. Το να χαλάσει μια εκκλησία που είναι καρμωμένη από μπετό, με λίγα χρήματα ξαναχτίζεται. Αλλά μια πετρόχτιστη εκκλησία, αν καταρρεύσει, είναι πολύ δύσκολο, για να μην πω αδύνατον, να χτιστεί. Επανέρχομαι και πάλι στον Απόστολο Ανδρέα. Έχουμε πάρει με την παρουσία της κάρας του Αγίου μας στην Κύπρο πέρσι μερικά χρήματα. Έχουμε δώσει την προκαταβολή στην UNDP. Πιστεύω ότι εντός των ημερών θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Η Ιεράρχη Επισκοπή έκανε ένα δάνειο και με πολύ χαρά θα προσφέρει 1 εκατομμύριο και από το ποσό της πρώτης φάσης
μας λείπει 500.000. Αυτό το θέλω από την ομογένεια και δι' από τους πλουσίους, αλλά λέω ότι και το δίλεπτον της χείρας έχει σημασία. Δεν έχει σημασία οι χιλιάδες των πλουσίων. Έχει σημασία και η λίρα και το δεκασέλινο του πτωχού. Και μου έκαμε εντύπωση προχθές την Τετάρτη το βράδυ σε μια άλλη συγκέντρωση υπήρξε ένας Τουρκοκύπριος με το γιον του. Του άκουσαν ότι ήμεθα εκεί στην πόλη τους και ήρθαν να προσφέρουν για τη συντήρηση του Αποστόλου Ανδρέου. Μου έκανε εντύπωση. Και επειδή εγώ λόγω ηλικίας έζησα την κατάσταση που ήμεθα μαζί με τους Τούρκους, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι περνούσαμε θαυμάσια. Μάλιστα, όταν ήμουν μικρός δίπλα στο χωριό μου, υπήρχε ένα μικρό τουρκικό χωριό. Και παίζαμε με τα τουρκαλάκια και δεν είχαμε καμία διαφορά. Όπως εβλέπαμε τα Ελληνόπουλα, έτσι εβλέπαμε και τα τουρκαλάκια. Δεν είχαμε καμία διαφορά. Εκείνες τις καταστάσεις τις νοσταλγούμε και επιθυμούμε να έρθουμε ξανά σε μια νέα επαφή με τους Τουρκοκυπρίους και να ζήσουμε ευτυχισμένοι, αφότεροι στην γη των πατέρων μας. Η Εκκλησία ως ο πιο μακρόβιος θεσμός που υπάρχει στην Κύπρο. 2.000 ετών. Δεν υπάρχει άλλος θεσμός τόσο μακροσκελής. Στο πέρασμα των 2.000 ετών, η Εκκλησία της Κύπρου στάθηκε κοντά στο ποίμνιό της ως πραγματική μητέρα. Στεκόταν δίπλα στο λαό, τον παραμυθούσεν και τον παρηγορούσε στις εκάστοτε δυσκολίες που περνούσε ο λαός μας. Το ίδιον κάνει και σήμερα. Αυτήν την βαριά κληρονομιά που έχουμε και τη σέρνουμε στους ώμους μας, θα την διατηρήσουμε, θα την συνεχίσουμε, θα σταθούμε δίπλα στον λαό μας, θα τον παρηγορούμε και θα συμβάλλουμε να φτάσουμε σε έναν αίσιον τέλος. Θέλουμε λύση χθες του εθνικού μας προβλήματος. Εκείνο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι δεν επιθυμούμε διάλυση, λύση θέλουμε. Έναν όπλο έχουμε στα χέρια μας, την κρατική μας υπόσταση. Και εκείνη πρέπει να την φυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Θα γρυπνούμε από τη μια, θα στεκόμεθα δίπλα από την κυβέρνησή μας. Θέλουμε η κυβέρνηση να επιτύχει, γιατί η επιτυχία της θα είναι επιτυχία του κυπριακού λαού ολόκληρου και των Ελλήνων και των Τούρκων. Θέλουμε οι λύσεις να είναι αφωτεροβαρείς. Γνωρίζομαι εκ των προτέρων ότι οι λύσεις δεν θα είναι δικαία. Αλλά πρέπει να είναι λειτουργική. Αν δεν είναι λειτουργική, τι να την κάνω. Δεν θα κάνουμε ένα κατασκεύασμα που θα καταρρεύσει αύριο. Πρέπει πάση θυσία να είναι λειτουργική.
ακούονται μερικές παραφωνίες περί πραγματοτήτων. Υπάρχει μια πραγματικότηση. Δεν υπάρχει καμία πραγματικότηση. Επειδή ο άλλος ήταν πιο ισχυρός και με πέταξε έξω από το σπίτι μου και την περιουσία μου του ανήκει, μάλιστα μου είπε, μα ξέρετε εσείς οι πνευματικοί ανθρώποι πρέπει να συμβάλλετε ούτως ώστε να αρθούν οι παρεξηγήσεις. Τους απήντησα ότι δεν νομίζω το θέλημα του Θεού να είναι η αδικία. Δηλαδή ο ισχυρός να αρπάξει την περιουσία του ανίσχυρου. Θέλουμε να επικρατήσει τουλάχιστον κάποια δικαιοσύνη. Και έχω πει σε πάρα πολλούς ξένους και δικούς μας ότι οι λύσεις, όπως είπα, πρέπει να είναι αφωτεροβαρείς. Όλοι να πάρουμε βάρη, να έχουμε μία σωστή λύση για να απολαύσουν οι πάντες. Ευχόμεθα να λογικευθούν, ιδίως η Άγκυρα, γιατί κακάν τα ψέματα, η τουρκοκυπριακή κοινότης δεν έχει φωνή. Από τις 160.000 που έπρεπε να αριθμούν οι Τουρκοκύπροι σήμερα, ούτε 80 δεν υπάρχουν. Οι μισοί Τουρκοκύπροι έφυγαν, μερικοί προς την Τουρκία, άλλοι εδώ στην Μεγάλη Βρετανία, στον Καναδά, στην Αυστράλια, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Υπάρχουν πέραν των 300.000 επίκων, υπάρχουν πέραν των 40.000 στρατιωτών, άρα οι καημένοι Τουρκοκύπροι δεν έχουν φωνή. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν φωνή, πρέπει να σταθούμε κοντά τους, πρέπει να αξιώσουμε οι έπικοι να πάνε στη δική τους την πατρίδα, στα σπίτια τους, για ανθρωπιστικούς λόγους να μείνουν μόνο εκείνοι που παντρεύτησαν με Τουρκοκυπρίους. Είναι λογικό αυτοί να παραμείνουν, να μην χωρίσουμε τις οικογένειες, αλλά οι άλλοι πρέπει να φύγουν. Όπως και τα τουρκικά στρατεύματα, όπως και οι εγγύησεις. Πρέπει να καταλάβει η Άγκυρα ότι και το δικό της συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των Τουρκοκυπρίων, είναι να γίνει μια σωστή λειτουργική λύση. Ακούμε αρκετές παραφωνίες. Ακούμε και των Τούρκων Πρόεδρων, και των Τούρκων Πρωθυπουργών και των Τούρκων Υπουργών των Εξωτερικών να ομιλούν περί δύο κρατών. Αυτή δεν είναι ομοσπονδία, τα δύο κράτη. Δεν είμαι νομικός, αλλά οφείλουν να λογικευθούν αν πραγματικά αγαπούν τους Τουρκοκυπρίους, πρέπει να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς ως Εκκλησία, όπου σταθούμε, όπου κυκλοφορήσουμε, όπου κάτσουμε, στέλνουμε μηνύματα και αισιόδοξα και λογικά και δημοκρατικά και φιλελεύθερα μηνύματα και τους καλούμε να προσγειωθούν, γιατί δεν πρόκειται να δεχθούμε την διάλυση της πατρίδος μας. Δεν θα ήθελα να καταπιεστώ με κόμματα, γιατί τα κόμματα βλέπουν το συμφέρον των κομματικών
και κατά δεύτερον λόγω των συμφέρων του λαού. Γίνονται δημοσκοπήσεις και είδαν σε ποιον σημείο έχουν φτάσει. Καλούμε όλα τα κόμματα να προσγειωθούν, να σταθούν δίπλα σε αυτόν τον λαό, να τον υπηρετήσουν σωστά, γιατί μόνον έτσι θα πάμε μπροστά και μόνον έτσι θα επιτύχουμε μια σωστή λύση για όλον τον λαό μας και για Έλληνες και για Τούρκους. Αυτή είναι η επιθυμία της Εκκλησίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμεθα, θα μείνουμε προσιλωμένοι προς αυτήν την κατεύθυνση, θα κουφεύσουμε σε παραφωνίες, δεν πρόκειται να τύχουν οι παραφωνίες τους σε βίκο νους δικό μας, θα τα αντιπαρερχόμεθα, γιατί αυτόν τον λαόν και τον αγαπούμε και ταχθήκαμε να τον υπηρετήσουμε. Φαίνεται ότι ο Διάκος θέλει να σταματήσω εδώ. Έφερε, κύριε Πρόεδρε, για την Ομοσπονδία να δώσουμε μίαν Κύπρο να το φύγει, χωρίς γραμμή. Γι' αυτό να δεχθείτε αυτών των ασημένιων δίσκων με την Κύπρο και με την υπογραφή μου από κάτω, χωρίς την γραμμή αντιπαράταξης, γιατί θέλουμε την Κύπρο μας να είναι ενιαία. Να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μου κάνετε απόψε μαζί με τη γιορτή σας ήρθετε και για μένα, για την προσφορά σας προς την Μονή του Αποστόλου Ανδρέου. Να μου επιτραπεί τέλος να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο, αλλά και τον Ύπατον Αρμοστή, που από την Δευτέρα, μόλις επατήσαμε το πόδι μας εδώ στο Λονδίνο, αισθανόμεθα ότι είμαι εχμάλωτη της αγάπης αφωτέρων. Τους ευχαριστώ. Θα ήθελα να τους δω και στην Κύπρο να τους ανταποδώσω και ό,τι δεν μπορώ να προσφέρω, παρακαλώ τον δωρεοδότην Θεόν εκατονταπλασίωνα να προσφέρει εις αμφωτέρους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μακαριότητε, για τα ωραία σας λόγια. Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία θέλει να σας επιδώσει αυτή την αναμνηστική πλακέτα ως δείγμα αγάπης και εκτίμησης από τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου για το μεγάλο ενδιαφέρον και την βοήθειά σας στην Κυπριακή Ομογένεια της Βρετανίας, τους πολύχρονους αγώνες τους οποίους κάνετε για χρόνια τώρα για την ελευθερία της Κύπρου και τις ακούραστες προσπάθειες που καταβάλλετε για την εξάπλωση της Εκκλησίας του Χριστού στη μαρτυρική ημικατεχόμενη μας πατρίδα Κύπρο. Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στο πλούσιο εθνικοθρησκευτικό έργο που επιτελείται μακαριότητε στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.